Φίλοι μας από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης, καλή σας μέρα. Ας δούμε ποιες εκπομπές μπορείτε να παρακολουθήσετε σήμερα Τετάρτη 14 Νοεμβρίου. Στις 8:10 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά κλασική μουσική με έργα των Τζοακίνο Ροσίνι, Φέλης Μέντελσον, Μπαρτόλντι και Μωρίς Ραβέλ. Και στις 9:10 αναλυτικές ειδήσεις και το δελτίο καιρού. Ακολουθεί το παιδικό πρόγραμμα στις 9:30 με τις εκπομπές «Το μικρό κοάλα», «Ο Σαρλό κατά λάθος εμποροϋπάλληλος» και «Ο καθηγητής Μπαλτάσαρ». Στις 10:30 «Χούπερμαν, ένας αλλιώτικος αστυνομικός». Εκπαιδευτική τηλεόραση στις 11 και στις 12:30 τη ζωντανή εκπομπή «Μια καλημέρα είναι αυτή» και «Διώξτε το άγχος» με τη Ρούλα Κορομιλά. Τόλμη και γοητεία στις 2:10 και στις 2:30 το ωριαίο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Εκπαιδευτική τηλεόραση στις 3:30. Οι παιδικές εκπομπές «Λαγουδένια Πολιτεία», «Το μικρό πράσινο ανθρωπάκι» και «Το θέατρο σκιών» θα κρατήσουν συντροφιά στους μικρούς μας φίλους στις 4:30. Στις 5:30 ειδήσεις και η ζωή στην Ελλάδα. Τη συνέχεια της βραζιλιάνικης κοινωνικής σειράς «Μάνα και κόρη» δείτε στις 6. Τα φαινόμενα μετόπων πιέσεων κινήσεων αερίων μαζών που δημιουργούν τα διάφορα κλίματα εξετάζονται από το ημίωρο ντοκιμαντέρ «Μετεωρολογία» της σειράς «Οι νέοι δρόμοι της επιστήμης» στις 6:30. Αν μια νεροποντή προκαλέσει πλημμύρες ή μια χιονοθύελλα θάψει όλο το ύπαιθρο, οι θεοί δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά. Παρόμοια ατμοσφαιρικά φαινόμενα συμβαίνουν χάρη σε φυσικές διαδικασίες που στο μεγαλύτερο μέρος τους είναι γνωστές. Όλα ξεκινάνε από τον ήλιο που ζεσταίνει τη γη και την ατμόσφαιρα που την περιβάλλει. Ωστόσο, επειδή η γη δεν μπορεί να θερμαίνεται αδιάκοπα, εκπέμπει με τη σειρά της μέρος της ενέργειας που δέχεται. Τότε εκείνη ζεσταίνει την ατμόσφαιρα, πράγμα που εξηγεί γιατί η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται καθώς ανεβαίνουμε τα πρώτα χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης. Μετά από 12 χιλιόμετρα περίπου, αναλαμβάνει ο ήλιος. Στις 7 το τηλεοπτικό περιοδικό βιβλιόραμα. Το πρώτο επεισόδιο της κοινωνικής οικογενειακής σειράς ιταλικής παραγωγής «Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σπίτι» σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Καπιτάνι δείτε στις 7:30. Παίζουν Λίζη του Ριφέρο, Ελεονόρα Ντάνκα. Maria Carmela si sposa fra 15 giorni. Cristiana se ne va in America, all'università. Hanno sempre bisogno di noi. Ma non è vero, sei tu che hai bisogno di loro. Tu, sempre con sti figli, i figli, sempre. E cosa vuoi fare? Metterli in mezzo a una strada per fare il comodo nostro? Ma che dici? Ma quando vai? La miseria. Arrivederci, signora. Il problema è convincere mia moglie. Ma così si studia, eh? Mamma, noi ce l'andiamo. Ciao. Buonasera, signora. Ειδήσεις στις 9 και αμέσως μετά η αθλητική Τετάρτη με όλα τα αθλητικά γεγονότα. Στις 10:10 προφίλ με τον Πάνο Παναγιωτόπουλο και στις 11:10 την ενημερωτική εκπομπή με τίτλο «Βουλγαρία, ένας διπλανός μας σε δοκιμασία». Ακολουθεί το νυχτερινό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια από τη σειρά ντοκουμέντο δείτε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ «Ο εύθραυστος πλανήτης» με θέμα «Η σιωπηρή προειδοποίηση από τους ωκεανούς». Βλέπει σαν έναν απέραντο σκουπιδότοπο για τα απορρίμματά του. Τα θαλάσσια ζώα υποφέρουν σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό από τα θανάσιμα φορτία που αδειάζουμε στις κατοικίες τους. Οι φώκες και τα δελφίνια είναι από τα θύματα στα οποία δόθηκε πρόσφατα ευρεία δημοσιότητα και είναι βέβαιο πως θα υπάρχουν και άλλες παρόμοιες τραγωδίες, θλιβερή συνέπεια της αδιαφορίας του ανθρώπου προς το περιβάλλον που τον συντηρεί. Καινούριες θανατηφόρες χημικές ουσίες κατασκευάζονται διαρκώς στα εργαστήρια. Στον Αμερικανικό Οργανισμό Χημίας, όπου καταγράφονται επιστημονικά δεδομένα, γνωστοποιείται η ανακάλυψη 5 με 6.000 νέων χημικών ενώσεων κάθε εβδομάδα από όλο τον κόσμο.
Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών ζώων ξεβράστηκε στις ακτές της Δυτικής Γερμανίας. Το τμήμα κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του Κιέλου έχει μια συλλογή από 4.000 φώκες που τα πτώματά τους ξεβράστηκαν στις γερμανικές ακτές.